Ένταση, διαπληκτισμοί και επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα έξω από το Τσίριο Στάδιο κατά τη ρίσσα των φιλάθλων για παρακολούθηση του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Απόλλωνα. Μερίδα φιλάθλων στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην είσοδο 1 της δυτικής κερκίδας του Τσιρίου επιχείρησαν σύμφωνα με την αστυνομία να σπρώξουν τους επιτηρητές οι οποίοι θα προέβαιναν σε σωματικό έλεγχό τους. Στην προσπάθειά τους μέλη της αντιοχλαγωγικής ομάδας να επέμβουν και να βοηθήσουν τους επιτηρητές δέχθηκαν επίθεση από την μικρή αυτήν ομάδα των οπαδών του Απόλλωνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 μέλη της αστυνομίας και να μεταφερθούν στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου εξετάστηκαν από τους επικαθήκον γιατρούς και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, επέστρεψαν πίσω στα καθήκοντά τους. Ακολούθως οι 4 αστυνομικοί, αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, απολύθηκαν καθώς δεν έφεραν σοβαρά τραύματα. Αμέσως μετά τη λήξη του πρώτου επεισοδίου, απειλήθηκαν και πάλι επεισόδια, αυτή τη φορά μεταξύ φιλάθλων και την εμπλοκή ανδρών της ΜΑΔ. Ωστόσο και αυτά έληξαν με τη σύλληψη αριθμού φιλάθλων. Με την επιχείρηση αυτή των 2 αντιοχλωγικών ομάδων έγινε κατορθωτή η σύλληψη 3 οπαδών του Απόλλωνα ηλικίας 29, 24 και 20 ετών, τα οποία αυτά πρόσωπα οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και εναντίον τους εξασφαλίστηκε διάταγμα τριήμερης προσωποκράτησης. Στο πλαίσιο των εξετάσεων και εντοπισμών και των υπόλοιπων ταραξιών, η αστυνομία εξετάζει σχολαστικά και κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση του Τσιρίου Σταδίου και μόλις αυτοί εντοπιστούν σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, αναμένεται άμεσα να εκδοθεί διάταγμα αποκλεισμού τους από τα γήπεδα.